984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 4 νέοι θάνατοι σημειώθηκαν στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο από κορονοϊό. Ανάμεσά τους και ένας 47χρονος Χανιώτης. Νοσηλευόταν από την αρχή του έτους με σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα και φέρεται κατά πληροφορίες να κόλλησε την COVID-19 μέσα στο νοσοκομείο Χανίων. Η κατάσταση του άτυχου άνδρα που δεν είχε εμβολιαστεί επιδεινώθηκε και περίπου μια εβδομάδα πριν, μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Ρεθύμνου, όπου και άφησε τελικά την τελευταία του πνοή. Τη μάχη με τον κορονοϊό έχασαν και 3 ηλικιωμένοι ασθενείς σε Βενιζέλιο, Παγνή και Ιεράπετρα. Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση 2 ανδρών κοντά στο χωριό Πηγή Ρεθύμνου από διερχόμενο όχημα. Εκτελούσαν εργασίες του ανάδοχου εργολάβου για την επέκταση του φράγματος ποταμού Ναμαρίου για λογαριασμό του ΟΑΚ όταν παρασύρθηκαν από διερχόμενο όχημα. Διασωληνωμένο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, 73χρονος εξωτερικός συνεργάτης που φέρει κρανιογκεφαλικές κακώσεις, με τα επόμενα 24ωρα να είναι κρίσιμα. Νοσηλεύεται αλλά με ελαφρύτερα τραύματα και ο 52χρονος. Συνελήφθη ο 42χρονος οδηγός που αρχικά φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο, αλλά επέστρεψε. Την ένταξη του πρώτου από τα 3 τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτη στο Ταμείο Ανάκαμψης του τμήματος Χερσόνησος Νεάπολη επικύρωσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών. Η ένταξη, εκτός από την κάλυψη της οικονομικής συμμετοχής του Δημοσίου, συνεπάγεται την τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων, καθώς η σύμβαση θα πρέπει να έχει υπογραφεί μέχρι το καλοκαίρι του 2023 και το έργο να έχει κατασκευαστεί και να λειτουργεί μέχρι τα τέλη του 2025. Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας σήμερα, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος για την τελετή διαβεβαίωσης. Πυρετώδης οι προετοιμασίες για την τελετή ενθρόνησης που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη και κάτω από καλές καιρικές συνθήκες βρίσκονται από το πρωί οι εργασίες για την απομάκρυνση του φορτίου του βυθισμένου πλοίου στη θαλάσσια περιοχή Δραπανιά, στον κόλπο της Κισάμου. Οι εργασίες γίνονται με τη συνδρομή ρημουλκού σκάφους και με ειδική πλατφόρμα και πλωτό γερανό δυνατότητας 200 τόνων. Δυσλειτουργίες και προληπτικά μέτρα στο νοσοκομείο Ιεράπετρας λόγω αύξησης κρουσμάτων σε εργαζόμενους και ασθενείς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διασπορά. 6 θετικοί εργαζόμενοι και 19 οι ασθενείς με COVID έως σήμερα το πρωί παγώνουν για μία εβδομάδα τα προγραμματισμένα χειρουργεία. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύονται από αύριο Τετάρτη έως και την 3η 8 Φεβρουαρίου 5 δωρεάν self-test για τον κορονοϊό από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου για τα σχολεία. Σε νέα από τον υπόλοιπο κόσμο τώρα, κυρίες και κύριοι, έτοιμη για όλα η Ουάσιγκτον, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου μετά και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν την έκκλησή τους για διπλωματία για την επίλυση της κρίσης σε σχέση με την Ουκρανία, τόνισε σήμερα. Ρεαλιστικός ο κίνδυνος μιας νέας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ανέφερε ως σοβαρή πιθανότητα την ενδεχόμενη επιθετική ενέργεια και μάλιστα εκτίμησε ότι δεν αποκλείεται να λάβει χώρα κατά τις επικείμενες στρατιωτικές ασκήσεις με τις ένοπλες δυνάμεις της Λευκορωσίας ανάμεσα στις 10 με 20 Φεβρουαρίου. Έλλειψη ορθής συμπεριφοράς, αποτυχία ηγεσίας και κακή κρίση είναι μεταξύ αυτών που καταλογίζονται στον Βρετανό Πρωθυπουργό από την έκθεση Sue Gray, την ανεξάρτητη διερεύνηση του σκανδάλου των κοινωνικών συναθρήσεων στην πρωθυπουργική κατοικία την περίοδο που η Βρετανία βρισκόταν σε σκληρό lockdown. Ζήτησε συγγνώμη από το βρετανικό λαό μέσα από το κοινοβούλιο Johnson, αναγνωρίζοντας τα συμπεράσματα της έκθεσης. Την παραίτησή του ζήτησε εκ νέου η αντιπολίτευση. 84. Ο καιρός. Άρα η συννεφιά αναμένεται για αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Νότιοι, νοτιοδυτικοί άνεμοι, εντάσσεως από 5 έως και 6 μποφόρ.